Το χρήσιμο GR. Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Σήμερα θα μάθουμε πώς μπορούμε να μετονομάσουμε πολλαπλά αρχεία στα Windows. Είναι πολύ απλό. Αλλά πριν το δούμε, σας προσκαλώ να κάνετε subscribe στο κανάλι στο YouTube και ένα like στο Facebook. Λοιπόν, ας δούμε πώς γίνεται. Πατάμε Control, επιλέγουμε τα αρχεία που θέλουμε, να μετονομάσουμε το ίδιο όνομα και συνέχεια πατάμε F2, γράφουμε το όνομα που θέλουμε και συνέχεια πατάμε Enter. Για να το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, έχω εδώ κάποια αρχεία, έχω κάποιες φωτογραφίες και 5 φακέλους. Ας μετονομάσουμε 5 φωτογραφίες. Αυτές. Οπότε τι κάνουμε, πατάμε Control, τις επιλέγουμε, αφήνουμε το Control, πατάμε F2 και στο πεδίο γράφουμε το όνομα της φωτογραφίας που θέλουμε να δώσουμε. Εγώ θα δώσω το όνομα φύση. Το γράφουμε και συνέχεια πατάμε Enter. Έτσι βλέπουμε ότι όλες οι φωτογραφίες μετονομάστηκαν. Φύση 1, φύση 2, φύση 3 κτλ. Τώρα αυτό ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με φακέλους. Θα σε επιλέξω 2 φακέλους. Αυτόν και αυτόν. Οπότε πώς τους επιλέγουμε, πατάμε Control. Επιλέγουμε με το mouse τους 2 φακέλους μας. Αφήνουμε το Control, στη συνέχεια πατάμε F2 και γράφουμε το όνομα που θέλουμε. Ας γράψω διακοπές. Και Enter. Οπότε έχουμε 2 φακέλους, διακοπές και διακοπές 2. Αυτό είναι πολύ απλό. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι. Αυτά από μένα, γεια σας!